Να μπούμε τώρα στο κύριο αντικείμενο της σημερινής συναυλίας, πώς να την πω, το οποίο λέγεται, έχει τίτλο «Η ποίηση του Καβάφη σε καιρούς κρίσης, στρογγυλή τράπεζα». Λοιπόν, εγώ θα αρχιστώ περισσότερο για την κρίση και θα αφήσω τους ειδικότερους να μιλήσουν τον Καβάφη και την ποίηση, γιατί φοβάμαι ότι αν μιλήσω πάλι για ποίηση θα γίνει κάποιο χάος. Εκείνο που θέλω να πω. Δύο κουβέντες θα πω, δεν θα πω πολλά. Όλοι ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίση. Τι θα πει κρίση? Κρίση σημαίνει πολλά πράγματα μαζί. Είναι μια κρίση ανάπτυξη, αν θέλετε, που άρχισε τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πόσα είναι. Αλλά πολύ περισσότερα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο εκτός από την κρίση ανάπτυξη. Δεν θα σας πω καινούργια πράγματα προφανώς, αλλά οι μισές χώρες του κόσμου γενοβολάνε σαν γατιά, όπως λένε στα ελληνικά. Μεταξύ αυτών και η Αίγυπτος, που κάθε χρόνο, νομίζω, έχει 2 εκατομμύρια παραπάνω. Άλλες χώρες στην Ευρώπη παρατηρούν, μειώνει τον πληθυσμό, γύρανση του πληθυσμού κτλ. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, όχι μόνο αυτού αλλά και άλλων, υπάρχει μια διαρκής κίνηση πληθυσμών από που υφίστανται τον υποπληθυσμό, τη φτώχεια, τους πολέμους, τις στερήσεις, οι οποίοι πάνε προς τις άλλες χώρες. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε όλοι, έχει οδηγεί σε τρομακτικά αδιέξοδα. Σε τρομακτικά αδιέξοδα, τα οποία κυρίως είδε πως θα λυθούν. Δηλαδή, η κρίση αυτή την οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος όλος, δεν αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα. Δεν αντιμετωπίζεται, διότι δεν υπάρχει πρώτον παγκόσμια συμφωνία για να αντιμετωπιστεί, και δεύτερον δεν υπάρχουν μέθοδοι για να αντιμετωπιστεί. Ο κόσμος που ξέραμε δηλαδή καταραίει. Και μάλιστα καταραίει ίσως πιο πολύ ακόμα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι μέχρι το 89, μέχρι να πέσει το Βερολίνο, είχαμε συνηθίσει όλος ο κόσμος να ζούμε σε ένα πλαίσιο ισορροπημένων ανταγωνισμών, όπου δεν κουνούσε τίποτα, αλλά όλα πηγαίναν καλά. Όπως είναι σήμερα η κατάσταση, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ έντονη και μη αντιμετωπίσιμη κρίση αναπαραγωγής του συστήματος. Το σύστημα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι δυνατόν να παράγεται πλέον εσαΐ με τους ίδιους σταθερούς ρυθμούς με τους οποίους είχαμε συνήθιση να το βλέπουμε. Και με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζεται, πιστεύω, μια βασική παράμετρος της νεωτερικής σκέψης και της δικής μας σκέψης, όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Αίγυπτο, σε όλο τον κόσμο, η έννοια της πρόοδου. Ποιος πιστεύει για την πρόοδο? Αναπαράγουμε ένα σύστημα το οποίο έχει οδηγήσει τους κατοίκους του πλανήτη να μην πιστεύουν πια στην πρόοδο. Με αποτέλεσμα, όλες οι λέξεις που μεταχειριζόμαστε, οι οποίες έχουν συνταχθεί πάνω στη βάση του νεωτερικού προτάγματος του πρόοδου, είτε είναι λέξεις που αναφέρονται για την πολιτεία, για την κοινωνία, για το δίκαιο, για τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε και συνειδητοποιούμε την κοινή ταυτότητα. Όλα αυτά τα πράγματα καταραίουν. Και δεν έχουμε, το κακό είναι ότι δεν έχουμε άλλες λέξεις τις οποίες να αντικαταστήσουμε. Μεταχειριζόμαστε τις ίδιες λέξεις μέσα σε ένα σύστημα ιδεών όπου τα νοήματα κατολισθαίνουν, χάνουν τη σημασία τους, χάνουν την εμβέλειά τους και μάλιστα αποπροσανατολίζουν. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, πιστεύω ότι η κρίση αυτή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια και αυτή η κρίση μας είναι, πιστεύω, το καλύτερο δυνατό εισαγωγικό στοιχείο για να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε γιατί η ποίηση του Καβάφη, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, ενεργοποιεί αυτό το οικουμενικό ενδιαφέρον. Ξαφνικά, δηλαδή, ενώ ο Καβάφης ήταν ένας ποιητής που τον ήξεραν οι ποιητές ή οι λιτεράτοι ή οι φιλόλογοι ανά τον κόσμο, ξαφνικά έχει γίνει ένα αντικείμενο παγκόσμιας, δεν θα έλεγα λατρείας, ενασχόλησης. Και εδώ είναι, αν θέλετε, ένα δεύτερο στοιχείο, δεν θα σας κουράσω, μην ανησυχείτε, ένα δεύτερο στοιχείο που παίζει και αυτό ρόλο. Ο Καβάφης έχει αυτήν την αποστασιοποιημένη ειρωνική ματιά πάνω στα πράγματα. Την ίδια έχουμε και εμείς. Την έχουμε όμως
σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Την έχουμε σε ένα πλαίσιο όπου δεν, όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν διαβλέπουμε διεξόδους και επομένως ακόμα και η ανάγνωση που κάνουμε της ίδιας της ιστορίας είναι μια ανάγνωση, αν θέλετε, αποστασιοποιημένη. Είναι μια ανάγνωση η οποία μας επιτρέπει τελικά να παραμένουμε ιδεολογικά και ενοιολογικά νοχελική, η νοχέλεια του κόσμου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα είναι τεράστια. Είναι εντελώς παράδοξο το γεγονός ότι σήμερα, με τα τεράστια προβλήματα που βλέπουμε, οι άνθρωποι είναι λιγότερο πολιτικοποιημένοι, οι άνθρωποι είναι λιγότερο στρατευμένοι και είναι όλοι κριτικοί, αν θέλετε, νοχελείς από την πολυθρόνα τους. Βεβαίως υπάρχουν αντιστάσεις, βεβαίως υπάρχουν εκρήξεις παντού, αλλά οι εκρήξεις αυτές δεν φαίνεται να είναι δυνατόν ή πιθανόν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες ανατροπές. Τελικά οι εκρήξεις είναι, συμβαίνουν και μετά, καλή ώρα, αυτή η έκρηξη που είναι στο χωριό που μας περιέγραφε σήμερα το πρωί ο... Ποιος, πώς τα έλεγε. Μπράβο. Λοιπόν, καλή ώρα τέτοια πράγματα γίνονται και σήμερα. Υπάρχει έκρηξη και ενσύνα υπάρχει η επανάπευση, όχι στον καναπέ ή στην πολυθρόνα, στην οχέλια θα έλεγα. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει κάτι άλλο, ότι ενώ μέχρι τώρα είχαμε λίγο πολύ την αίσθηση ότι γνωρίζουμε ποια είναι η εξουσία, πώς ονομάζεται η εξουσία και πού βρίσκεται η εξουσία. Ξαφνικά μέσα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύμπαν, η εξουσία είναι αόρατη. Η εξουσία είναι παντού και δεν είναι και πουθενά. Δεν είναι πουθενά και κατά κάποιο τρόπο γίνεται και βουβή. Βουβή δηλαδή αντικειμενική εντός εισαγωγικών. Γίνεται αόρατη, ακατανόμαστη, ανωνόμαστη και απούσα. Και όμως η εξουσία αυτή είναι πανταχού παρούσα και όμως η εξουσία αυτή είναι εκείνη η οποία μας οδηγεί σε, να είμαστε καθημαγμένοι σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούμε να κουνήσουμε. Και πάλι μίλησαν σήμερα το πρωί οι φίλοι εδώ πέρα, επικαλέστηκαν τον Μποντλέρ. Μίλησαν για τον πλάνητα. Όλοι είμαστε πια πλάνητες. Όλοι είμαστε πλάνητες σε ένα σύστημα το οποίο δεν καταλαβαίνουμε, στο οποίο ακόμα και αν θέλουμε να το αλλάξουμε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Και είμαστε, παρατηρούμε, δεν ταυτιζόμαστε και είμαστε τελικά ο λίγο νοχελικοί στην αντιμετώπιση του κόσμου. Χάσαμε την πρόοδο και χάσαμε και χίλια πράγματα μαζί με την πρόοδο. Την ιδέα. Μέχρι τώρα όλοι μιλούσαμε για κοινωνικά συμβόλαια. Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι υπάρχουν κοινωνικά συμβόλαια σήμερα? Πάντα μυθικά ήταν τα κοινωνικά συμβόλαια. Ήταν μια κατασκευή, ένας μύθος. Αλλά αντιπροσώπευαν κάτι. Όπως αντιπροσώπευε και κάτι η λέξη γενικό συμφέρον. Όπως αντιπροσώπευε επίσης κάτι χαώδες έστω η γενική βούληση. Όλα αυτά τα πράγματα που βγήκαν από το Ρουσό και από πολλούς άλλους φιλοσόφους, κάτι σημαίναν, κάπου παρέπεμε. Δεν ήταν παρανοϊκά. Σήμερα να μιλάει κανείς για γενική βούληση και γενικό συμφέρον, όταν μέρα με την ημέρα, σε παγκόσμια κλίμακα, οι ανισότητες εκτοξεύονται σε ύψη που δεν υπήρχαν ούτε την εποχή των αρχαίων Βαβυλωνίων, το να μιλάμε αυτή τη στιγμή για γενικό συμφέρον είναι απλώς μια συνήθεια της γλώσσας η οποία δεν αντιστοιχεί σε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η ποίηση του Καβάφη, η ηρωνική, η αποστασιοποιημένη, αν θέλετε, η κινούμενη ανάμεσα σε όλες τις ιστορικές στιγμές και περιόδους, κατά τρόπο επιλεκτικό και ελεύθερο, και θα έλεγα ότι θα μεταχειριζόμουν κάποιος την είπε σήμερα τη λέξη, ότι το στοιχείο του αποσπάσματος είναι αποσπασματική, κοιτάει την ιστορία και τα πράγματα αποσπασματικά, σαν μοσαϊκό. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος γερμανός φιλόσοφος το 19ο αιώνα, ο Σλέγκελ, έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα το ηρωνικότερο από το απόσπασμα. Και είμαστε εμείς καθημαγμένοι πια στην ανάγκη να βλέπουμε τον κόσμο μέσα αποσπασμάτων. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα. Και πιστεύω ότι είναι η στιγμή που ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του, ο καθένας μπορεί να εμπνέεται από όπου θέλει, αλλά η ποίηση πιστεύω, και κυρίως ο Καβάφης και πολλοί άλλοι, αλλά μεσά τους,
είναι εκεί για να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε οι πρώτοι στην ιστορία της ανθρωπότητας που έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Είμαστε και εμείς εκεί και ακολουθούμε μια πορεία στην ιστορία στην οποία, εάν όπως έλεγε ο Έγελος, το μόνο που μαθαίνουμε από την ιστορία είναι ότι δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα από την ιστορία, παρά τα αυτά, εκείνο που μπορούμε να μάθουμε την ιστορία είναι να εμπνεώμαστε και να προσπαθούμε εμείς, ο καθένας στη μεριά του, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακρηγόρησα. Ναι, ναι, σωστά, είναι η ώρα να μιλήσω. Λοιπόν, πρέπει να δώσω το λόγο. Δεν μπορείτε να τον πάρετε μόνοι σας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω χάσει και τα γυαλιά μου. Αυτός είναι ο λόγος που μίλησα χωρίς χειρόγραφο. Λοιπόν, ο κύριος Δασκαλόπουλος, νομίζω τώρα, ναι, ο οποίος θα μας μιλήσει με τίτλο θέμα «Ο λαός του Καδάφη». Νομίζω αυτός είναι ο τίτλος. Ο λαός του Καδάφη δεν είναι ο τίτλος. Δεν είναι ωραίο και σαν. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Όπως είπα πριν μπούμε στην αίθουσα στον αγαπητό κύριο Πρόεδρο, η δική μου εισήγηση θα είναι σύντομη. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι η συντομία η μόνη αρετή που θα τις βρείτε. Διαθέτω το μάλλον μελαγχολικό προνόμιο να είμαι ίσως ο παλαιότερος από τους παρόντες ομιλητές, χθεσινούς και σημερινούς, που έχει συμμετάσχει στις πρώτες εκδηλώσεις του θεσμού, τις πρώτες δειλές εκδηλώσεις του θεσμού των Καβαφίων. Ήρθα για αυτόν τον σκοπό πρώτη φορά στην Αίγυπτο τον Δεκέμβριο του 1984, όταν υπηρετούσε ως γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια ο αείμνηστος Πάνος Βλασόπουλος, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα για τα Καβάφια. Στην πρώτη δεκαετία του τρέχοντος αιώνος, ο Βλασόπουλος, μετά από αλλαγές διαφόρων θέσεων διπλωματικών, πρόλαβε να εορτάσει και πάλι ανάλογες εκδηλώσεις ως πρέσβης πλέον της χώρας μας στο Κάιρο. Το πιο κρίσιμο γεγονός πάντως για την επιβίωση, την καθιέρωση και την ευρύτερη αναγνώριση του θεσμού αποδείχτηκε πως ήταν η κάθοδος στην Αίγυπτο του αλυσμόνητου Κωστή Μοσκόφ, ο οποίος ανανέωσε τα Καβάφια με τις ιδέες του, με το ευρύτερο όραμά του για τον εδώ ελληνισμό και με τις ευρηματικές πρωτοβουλίες που αναλάμβανε και πραγματοποιούσε κάθε τόσο. Στα χρόνια της εδώ παρουσίας του, ίσως τα έχετε ακούσει αυτά, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να τα ξαναπώ, στα χρόνια λοιπόν της εδώ παρουσίας του αναγνώρισε τον ιδιαίτερο ρόλο που έπρεπε να αποδοθεί στην ισότιμη συμμετοχή των Αιγυπτίων πνευματικών ανθρώπων στις εκδηλώσεις, τόνωσε το ηθικό των Ελλήνων παρήκων και συμπεριέλαβε στους εορτασμούς και τις ωφελόμενες τιμές προς τον Αιγυπτιώτη στρατή Τσίρκα. Ενθάρρυνε ακόμη την εκπόνηση και την έκδοση μεταφράσεων από και προς την αραβική γλώσσα, έτσι ώστε τα Καβάφια να μην αποτελούν ένα γεγονός που θα αφορούσε αποκλειστικά τους αριθμητικά περιορισμένους κατοίκους της Έλληνες της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Καθιέρωσε τέλος τα βραβεία προς Έλληνες και Αιγύπτιους συγγραφείς, τα οποία φέτος περιέργως απενεμήθησαν μόνον σε Αιγυπτίους. Και τώρα έρχομαι στο θέμα της ομιλίας μου. Σε όλες τις κατηγορίες της ποίησης του Καβάφη κυκλοφορεί, όπως ξέρουμε, πληθώρα προσώπων μυθολογικών, ιστορικών και ψευδοϊστορικών. Οι ποιητικοί αυτοί πρωταγωνιστές άλλοτε κατονομάζονται και άλλοτε παραμένουν ανώνυμοι. Έχουμε να κάνουμε με περίπου 300 πρόσωπα και ο αναγνώστης καλείται κάθε φορά να παρακολουθήσει την τύχη και τα πάθη τους, κατά κανόνα σε κάποιες κρίσιμες στιγμές του βίου τους, καθώς συχνά εμπλέκονται στη δίνη προσωπικών ή δημόσιων περιπετειών.
Αυτή την φανταστική ανθρώπινη κοινότητα προτείνω να ονομάσουμε ο λαός του Καβάφη και τους πολίτες που την απαρτίζουν να τους χαρακτηρίσουμε ως υπηκόους της καβαφικής πολιτείας. Ο Σάκης ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορικά πρόσωπα, αποφεύγει να περιγράψει τη μορφή τους, να δώσει δηλαδή χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας τους. Περιορίζεται σε ηθικού τύπου με την ευρύτερη έννοια παρατηρήσεις ή σχολιάζει εμέσως τη συμπεριφορά τους. Για παράδειγμα, ο βασιλεύς Δημήτριος απλώς αλλάζει φορεσιά και απέρχεται από την πολιτική σκηνή. Ο αυτοκράτορ Μανουήλ Κομνηνός φοράει ρούχα της εκκλησίας καθώς πλησιάζει το τέλος του και με αυτή την πρόχειρη μεταμφίεση παίρνει όψη σε μνήν ιερέους ή καλογύρου. Ο Κεσαρίων στο ποίημα που φέρει το όνομά του, ως τίτλο εμφανίζεται χλωμός και κουρασμένος ιδεώδης εν τη λύπη του. Ο Ηλιανός Τέλος, πρωταγωνιστής σε αρκετά καβαφικά ποίηματα, ουδέποτε περιγράφεται ως μορφή παρά τα συνεχή σχόλια που επισύρει για τις αντιχριστιανικές ενεργείες του. Όταν όμως ο ποιητής προσφεύγει σε ψευδοϊστορικά πρόσωπα, έχει μεγαλύτερη άνεση στην περιγραφή τους, επειδή εδώ λειτουργεί χωρίς εμπόδια η ποιητική φαντασία. Επιλέγει συνήθως ανθρώπους από τους χώρους του λόγου και της τέχνης, ηθοποιούς, γραμματικούς, ζωγράφους, γλύπτες, ποιητές, ρήτορες, αηδούς, χαράκτες, σοφιστές, μουσικούς. Πολύ συχνά το σκηνικό που εκτελήσονται τα γεγονότα τοποθετείται και στο αρμόζον περιβάλλον, σε θέατρα, στην αγορά, σε βιβλιοθήκες, σε εργαστήρια καλλιτεχνών. Κάποτε μαθαίνουμε μόνο το επαγγελμά τους, την ιδιότητά τους, την νεαρή ηλικία τους, το πολύ μέχρι τα 29 ή 30, ή τον τόπο καταγωγής τους, πόλεις ή περιοχές του χώρου της Μεσογείου. Περίπου 50 από τα 154 ποίηματα του καβαφικού κανόνα περιγράφουν τον βίο, τη μοίρα, τους έρωτες, τα έργα και τις ποικίλες μεταστροφές της τύχης αυτών των προσώπων. Η ίδια αναλογία 1:3 παραμένει σταθερή και στο σύνολο της παραγωγής του ποιητή, δηλαδή και στα κρυμμένα και τα αποκηρυγμένα και τα ατελή. Αυτούς τους ψευδοϊστορικούς ήρωες ο ποιητής τους περιγράφει ως μορφές και ως πρόσωπα κατά κανόνα σε ερωτικά ποίηματα, αναφέροντας συχνά και το όνομά τους. Ευρίων, Μυρτίας, Λάνης, Ιασής, Ρέμων, Αμμώνης, Εμιλιανός, Μονάη και πάει λέγοντας να μην τα αναφέρω όλα. Στα ερωτικά ποίηματα πάντως που τοποθετούνται στη σύγχρονη του εποχή, ο Καβάφης ουδέποτε μνημονεύει ονόματα μικρά, με δύο μοναδικές εξαιρέσεις. Η μία απαντά στο αποκηρυγμένο ποίημα «Μάταιος, Μάταιος Έρος», όπου συναντούμε κάποιον Αντώνη και κάποιον Σπύρο. Η δεύτερη εξαίρεση εντοπίζεται στο ατελές ποίημα «Έγκλημα», όπου εμφανίζεται ένας άλλος και πάλι αυτή τη φορά Σπύρος. Θα τολμούσα να ισχυριστώ, για να περάσω και λίγο σε αυτά που είπε ο πρόεδρος, πως ο ποιητής Καβάφης, όπως και οι περισσότεροι από τους ήρωές του, βρίσκεται, ή τουλάχιστον ο ίδιος βρέθηκε κατά διαστήματα, σε διαρκή και έντονη κρίση, συγγραφική και ερωτική. Δεν είναι τυχαίος πως σε πολλά ποίηματά του περιγράφεται μια κρίσιμη κατάσταση, πολιτική, πολιτιακή, συναισθηματική, ενώ κάποτε αυτές οι κρίσιμες καταστάσεις προέρχονται και από παράνομες συμπεριφορές. Κάθε φορά πάντως ο ποιητής είναι σε θέση να ακούει τη βοή των πλησιαζόντων γεγονότων και με βασικό όπλο του την ειρωνία μπορεί να στοχάζεται πάνω στην ανθρώπινη μοίρα. Το 1930 ο Καβάφης παρεχώρησε μια λανθάνουσα μέχρι πρότινος συνέντευξη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ημερήσιος Τύπος». Θυμίζω τα ιστορικά συμφραζόμενα της εποχής, παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση,
η οποία οξύνεται περισσότερο στη χώρα μας από την εισρωή των προσφύγων της Μικράς Ιατικής καταστροφής. Αναμενόμενο επομένως ήταν μια από τις ερωτήσεις που υπέβαλε ο δημοσιογράφος να αναφέρεται στο πώς αντιλαμβάνεται ο ποιητής την κρίση και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Με την ιδιαίτερη ματιά του, με τις οικογενειακές και προσωπικές εμπειρίες της έως τότε ζωής του, ο Καβάφης έδωσε την ακόλουθη απάντηση. «Κρίσιν ακούω, αλλά από 20ετίας τώρα. Και να σας πω, κατάγομαι από εμπόρους της Κωνσταντινουπόλεως. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος. Από μικρό δε παιδί μέσα στο σπίτι μου δεν ήκουα παρά την λέξη κρίσης. Κρίσης από τότε εκεί, κρίσης και τώρα εδώ. Και στην Ελλάδα κρίσης, και στην Γαλλία, και στην Αγγλία και στην Αμερική. Κρίσης γενική και αρχαίγονος, τόσο ώστε να μην ξέρει κανείς που να τοποθετήσει τα παλαιότερα καλά χρόνια εκάστου τόπου. Χάνονται μέσα εις το άπειρον του χρόνου». Αυτά είπε ο Καβάφης το 30. Η κρίση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα και που δεν είναι μόνο ελληνική και μόνο οικονομική, έχω την εντύπωση πως έχει περισσότερο από άλλοτε ανάγκη την ποίηση του Αλεξανδρινού, η οποία κινείται τελικώς ανάμεσα στη διδαχή και την παραμυθία. Μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίζουμε τη μέθη και την υπεροψία των αρχόντων, την τύχη που συνήθως τους επιφυλάσσει το μέλλον, μας υποδεικνύει τη γοητεία, την ομορφιά αλλά και την πίκρα του έρωτα και μέσα από αυτή την άτυπη φιλοσοφική ανατένιση της ζωής μας παρηγορεί για όλες τις βιωτικές περιπέτειες. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς που συζητούμε αυτές τις μέρες για τον Καβάφη, όπως και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί μαζί του επί περίπου 1,5 αιώνα τώρα, καθώς και οι κάθε τόσο νεότερες γενιές που έρχονται να μελετήσουν το έργο του, δικαιωματικά μπορεί να ενταχθούν στο λαό του ποιητή και να πολιτογραφηθούν, να πολιτογραφηθούμε ως υπήκοοι της καβαφικής πολιτείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δασκαλόπουλο, που ανέδειξε, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο δεν έχει γίνει λόγος ως τώρα. Και θα παρακαλούσα τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Παναστασίου, τον Γιώργο Παναστασίου, να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Είμαι πραγματικά και εγώ συγκινημένος που βρίσκομαι πρώτη φορά στην Αίγυπτο, πρώτη φορά στην Αλεξάνδρεια και πρώτη φορά στα Καβάφια. Αφορμή για τη δική μου συμβολή στα φετινά Καβάφια στάθηκε ένα κείμενο του Καβάφη με τίτλο «Ο καθηγητής Βλάκη περί της νεοελληνικής», δημοσιευμένο το 1891, δηλαδή όταν ο ίδιος είναι 28 χρονών, την ίδια χρονιά που δημοσιεύει το πρώτο πραγματικά αξιόλογο ποίημά του «Κτίστε». Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν πρόκειται να μιλήσω για τη γλώσσα του Καβάφη, για την οποία πολύ σοφότεροι, κυρίως νεοελληνιστές, έχουν γράψει εκατοντάδες βιβλία και άρθρα, αλλά θα ξεκινήσω από ένα δικό του κείμενο για την ελληνική γλώσσα και για την ιστορία της, συγκεκριμένα για τη σχέση της νέας με την αρχαία ελληνική, ένα κείμενο που προφανώς, αυτονόητα, είναι προϊόν της εποχής του, 1891, αλλά και της χρονικής στιγμής του ίδιου του Καβάφη, 28 χρονών. Θα σχολιάσω εννοείται συγκεκριμένα σημεία του κειμένου, το οποίο όμως θα φαίνεται εντάχει, θα το δείχνω εντάχει ολόκληρο. Καταρχάς, ποιος είναι αυτός ο καθηγητής Βλάκη και τι γράφει ο ίδιος ο Καβάφης για αυτόν. Το τι γράφει ο Καβάφης για αυτόν το βλέπετε εδώ. Δίνω λίγες πληροφορίες. Πρόκειται για τον καθηγητή της αρχαίας ελληνικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, John Stuart Blackie, έναν φιλέλληνα που γνώρισε την Ελλάδα από κοντά το 1853,
που τότε, συνεπαρμένος από τη γνωριμία αυτή, έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο «On the Living Language of the Greeks and its Utility to the Classical Scholar». Έμαθε επίσης νέα ελληνικά, εκτός από τα αρχαία που ήξερε, και στα μαθήματά του της αρχαίας ελληνικής χρησιμοποιούσε την νεοελληνική προφορά κόντρα στην καθιερωμένη τάση στη Δύση, που χρησιμοποιούσε και τότε και βεβαίως εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ερασμιακή. Στο τέλος της καριέρας του, το 1893, σε διαλέξεις που έδωσε στην Οξφόρδη, παραδέχτηκε ότι οι απόψεις του δεν έγιναν αποδεκτές. Το δεύτερο που πρέπει να εξετάσουμε είναι η επιστημονική συγκυρία, ελληνική και διεθνής, κατά την οποία ο Καβάφης γράφει και δημοσιεύει το κείμενό του. Το 1891 η ελληνική επιστήμη της γλωσσολογίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης είχε διοριστεί φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1881. Αλλά 10 χρόνια μετά δεν είχε ακόμη δημοσιεύσει κανένα από τα μεγάλα έργα που τον καθιέρωσαν ως θεμελιωτή της επιστήμης αυτής στην Ελλάδα και που έβαλαν στις σωστές βάσεις τη σχέση της νέας με την αρχαία ελληνική και ειδικότερα που τόνισαν, που ανέδειξαν την προέλευση της νέας ελληνικής από την ελληνιστική ή αλεξανδρινή κοινή και όχι από την υποτιθέμενη αιωλοδωρική του Βιλαρά ή από άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Ο άλλος Έλληνας γλωσσολόγος της εποχής, ο Γιάννης Ψυχάρης, που κατοικεί στο Παρίσι, είχε δημοσιεύσει το 1884 και το 1886 κείμενα στα γαλλικά που αναφέρονταν στο ίδιο θέμα, τα οποία όμως δεν είχαν γίνει κτήμα των Ελλήνων λογίων της εποχής. Με άλλα λόγια, στα τέλη του 19ου αιώνα, η ιστορική γλωσσολογία, που αναπτύχθηκε με όχημα την Ινδοευρωπαϊκή, ήταν διεθνώς μια αναγνωρισμένη και αναπτυγμένη επιστήμη, ήταν όμως άγνωστη στην Ελλάδα και προφανώς στην ελληνική παροικία της Αιγύπτου, ενώ ειδικά για το θέμα της σχέσης της νέας ελληνικής με την αρχαία, επικρατούσαν ακόμη απόψεις ανάλογες με την αιωλοδωρική θεωρία του Βιλαρά. Συνδεδεμένο με τη σχέση αυτή είναι το ζήτημα της διαφορετικής προφοράς της αρχαίας και της νέας ελληνικής, επομένως το θέμα της πραγματικής διαφοράς των δύο μορφών της ελληνικής ως προς τη φωνητική, ως προς την προφορά και κατ' επέκταση το εύρος των γλωσσικών αλλαγών που είχαν συμβεί από την ομηρική εποχή ως τη νέα ελληνική. Ας διατρέξουμε λίγο το κείμενο του Καβάφη. «Οι ξένοι παραγνωρίζουσι την γλώσσαν μας μεγάλος, την χωρίζουσι ούτως υπήν από την αρχαίαν ελληνικήν. Αρνούνται ή αγνοούσι την παράδοσιν της ενότητός της. Δεν παραδέχονται την προφοράν μας». Δηλώνει δηλαδή εξ αρχής την αντίθεσή του σε δύο απόψεις των ξένων, μια γενικότερη, τον χωρισμό της αρχαίας από την νέα ελληνική, που την επαναλαμβάνει και ως άρνηση της ενότητας, και μια ειδικότερη, που χρησιμοποιείται για να στηρίξει την πρώτη, την αποδοχή από την πλευρά των ξένων της διαφορετικής προφοράς της αρχαίας ελληνικής από τη νέα. Εδώ είναι που επιστρατεύει την αυθεντία του συγκεκριμένου ξένου φιλολόγου, του Μπλάκη. Είναι όθεν ευχάριστον, διαπρεπής ξένος φιλόλογος, ως ο καθηγητής Βλάκη, ανήρ ευρωπαϊκής φήμης, να λαμβάνει εν χερσή την υπεράσπιση της γλώσσης μας και να δεικνύει αυτήν εις τους ξένους ως αληθώς έχει και όχι ως την φαντάζονται. Αμέσως μετά συνεχίζει με τα βιογραφικά του που είδαμε πριν, και στη συνέχεια, αφού αναφέρει την αφορμή για τη συγγραφή του κειμένου από τον Πλάκη, ενστερνίζεται δύο ιστορικά και πολιτισμικά επιχειρήματά του. Πρώτον, η χρονική διάρκεια της τουρκικής κατάκτησης 4 αιώνων είναι μικρόν διάστημα χρόνου δια των σχηματισμών μιας γλώσσης, έναντι των 8 που διήρκεσε
η νορμανδική κατάκτηση στην Αγγλία και που είχε ως αποτέλεσμα την μίξη του σαξονικού και νορμανικού στοιχείου εν Αγγλία. Δεύτερον, η θρησκευτική διαφορά μεταξύ των κατακτητών Τούρκων και των κατακτημένων Ελλήνων κατέστησαν αδύνατον την συγχώνευση μεταξύ κατακτητών και κατακτηθέντων. Βλέπουμε ότι ο Μπλάκη επικεντρώνεται κυρίως στην τουρκική κατάκτηση ως μοναδική ενδεχόμενη αιτία που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την ελληνική γλώσσα. Γνωρίζουμε σήμερα ότι ακόμη και στην περίπτωση και στη χρονική περίπτωση της τουρκοκρατίας, τα πράγματα ήταν πολύ πιο σύνθετα από τον τρόπο που τα περιγράφει ο Μπλάκη. Για παράδειγμα, σημαντικό ρόλο στην επιβίωση της ελληνικής γλώσσας, μεγαλύτερο από αυτόν της χρονικής διάρκειας, έπαιξε η αδιαφορία των Οθωμανών να ασχοληθούν με τη γλωσσική ενσωμάτωση των κατακτημένων Ελλήνων, που οδήγησε τον Μωάμεθ τον Δεύτερο από την πρώτη στιγμή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης να αφήσει την οργάνωση της εκπαίδευσης στους ίδιους τους χριστιανούς και επομένως να αποδεχθεί τη χρήση από την πλευρά τους της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, στη θρησκευτική διαφορά των Βυζαντινών έναντι των Οθωμανών, που αναφέρει βεβαίως ο Μπλάκη, πρέπει να προστεθεί η εντελώς διαφορετική φύση και μορφή της ελληνικής και της τουρκικής, που ανήκουν σε ξεχωριστές οικογένειες και επομένως δεν παρουσιάζουν ούτως ή άλλως κανένα δομικό στοιχείο ομοιότητας. Να λοιπόν ένας πρόσθετος παράγοντας που τις διαφοροποιεί από την περίπτωση της σαξονικής και της νορμανδικής. Στη συνέχεια, ο Καβάφης παραθέτει συγκρίσεις που επιχειρεί ο Μπλάκη μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και ενός χωρίου από τη μετάφραση σε γλώσσα δημόδη της Χαλιμάς, 1792. Για να δείξει ότι οι διαφορές ανάμεσα στην αρχαία ελληνική και στη νέα ελληνική είναι λίγες. Συνοψίζω τις παρατηρήσεις του. Θα αναφέρω μόνο μερικές. Γάιδαρος και σπίτι είναι οι μόνες μη κλασικές ελληνικές λέξεις του κειμένου, του συγκεκριμένου κειμένου. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν. Δεύτερη παρατήρηση. Υπάρχει τάση για χρήση υποκοριστικών έναντι των πρωτοτύπων στη νέα ελληνική. Παραδείγματος χάρη, βόηδη αντί βούς, παιδί αντί πες. Και παράληψη της τελευταίας συλλαβής, δηλαδή παιδί και όχι παιδίων. Χρήση της πρόθεσης εις συνετιατική αντί της εν συνδοτική. Λοιπόν, πράγματι, μέχρι εδώ τα πράγματα πηγαίνουν καλά, είναι έτσι όπως τα λέει ο Μπλάκη και βεβαίως απλώς ο Καβάφης τα μεταφέρει. Ωστόσο, πιο κάτω βλέπουμε να αναφέρονται θέσεις που σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν είναι σωστές. Τα νεοελληνικά ένας αντί εις, πατέρας αντί πατήρ κτλ., δηλαδή η επέκταση της κατάληξης ας σε παλαιά τριτόκλητα αρσενικά, δεν έχουν καμία σχέση με τη δωρική, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σειράς αναλογικών διαδικασιών που είχε ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση της πρώτης με την τρίτη κλίση, ένα φαινόμενο όχι παλαιό, αλλά νεωτεριστικό, όπως σωστά το περιέγραψαν ο Ψυχάρης και ο Χατζηδάκης. Από τις άλλες εξελίξεις, μένω λίγο σε αυτή που φαίνεται στο τέλος της διαφάνειας, αυτό που λέει ότι τες γλώσσες μας δεικνύει ότι το σχήμα της απολεστήσης δοτικής πτώσεως χρησιμεύει ως αιτιατική, δεν ισχύει. Το τες γλώσσες, ανεξάρτητα που το έγραφαν κάποια στιγμή έτσι με αλφαγιώτα, δεν είναι η παλιά δοτική. Είναι μια μεσαιωνική εξέλιξη της αιτιατικής τας γλώσσας που έγινε τες γλώσσες και σήμερα απαντά ως τις γλώσσες. Με λίγα λόγια, αρκετά από τα φαινόμενα που αναφέρει ο Μπλάκη και μεταφέρει ο Καβάφης δεν είναι της ομηρικής ή της κλασικής ελληνικής, δεν ισχύει δηλαδή η παρατήρηση ότι εκείνο το οποίο φαίνεται μεταγενεστέρα παραφθορά είναι απλώς ποικιλία της κοινής ελληνικής διαλέκτου, αρχαία όσων ο Όμηρος. Το ίδιο ισχύει και για την κατάληξη του τρίτου πληθυντικού «ουν», που δεν έχει σχέση με τη δωρική, αλλά είναι και αυτό ένας νεωτερισμός που αντικατέστησε την παλιά αρχαία κατάληξη «ούση».
Επομένως, γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει η άποψη ότι ο αδέκαστος φιλόλογος δεν θα δυσκολευθεί να αναγνωρίσει εν τη μεταγενεστέρα ελληνική, όχι βάρβαρον παραφθοράν τίνουσα εις νέαν γλώσσαν, αλλά απλώς μίαν διαλεκτική τροπολογία ία η αρχαία δωρική και αιωλική. Ούτε βάρβαρη παραφθορά έχουμε, αφού οι γλώσσες δεν φθήρονται, αλλά απλώς αλλάζουν, μα ούτε και διαλεκτική τροπολογία. Οι παρατηρούμενες εξελίξεις είναι φαινόμενα που ξεκίνησαν από την ελληνιστική ή αλλιώς αλεξανδρινή εποχή και μετά και συνέβησαν ως επιτοπλίσουν στην ελληνιστική ή αλλιώς αλεξανδρινή κοινή. Και εδώ έρχεται τώρα μια αναγκαία αναφορά σε κάτι που μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει, ηρωνικό. Μιλήσαμε, ακούσαμε για την ηρωνία στον Καβάφη. Να λοιπόν μια ακόμη ηρωνία, αυτή τη φορά για τον Καβάφη, για την οποία ευθύνεται η ιστορική, πιο συγκεκριμένα η επιστημονική, δηλαδή η γλωσσολογική συγκυρία. Την εποχή που ο Καβάφης γράφει το κείμενό του, όπως και την εποχή που ο Μπλάκη έγραφε το δικό του, δεν ήταν ακόμη γνωστό, δηλαδή ο ίδιος ο Καβάφης δεν γνώριζε, γιατί δεν μπορούσε να το γνωρίζει, ότι η άμεση πρόγονος της νεοελληνικής είναι η ελληνιστική ή αλλιώς αλεξανδρινή κοινή. Εξέλιξη βέβαια η ίδια της Αττικής διαλέκτου, άσχετη όμως με φαινόμενα δωρικά, αιωλικά κτλ. Κτλ. Τα οποία χρησιμοποιούνταν ως τότε ως αποδείξεις αρχαϊκότητας και αυθεντικότητας. Πρόκειται βέβαια για την ελληνιστική κοινή, τη γλωσσική μορφή της ελληνικής που διαμορφώθηκε από τις ίδιες συνθήκες που έχτισαν την ίδια του την πόλη, την Αλεξάνδρεια, και όταν λέω τις ίδιες συνθήκες εννοώ την επέκταση του ελληνισμού και της ελληνοφωνίας με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στις οποίες μάλιστα η Αλεξάνδρεια σταδιακά στους επόμενους αιώνες έπαιξε ίδια ρόλο πρωταγωνιστικό. Και η ηρωνία για τον Καβάφη μεγαλώνει αν σκεφτούμε ότι η εποχή που αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσής του, όποτε μιλάει για την αρχαιότητα, είναι αυτή ακριβώς η ελληνιστική, αυτή που γέννησε την ελληνιστική ή αλεξανδρινή κοινή. Και όχι η κλασική Αθήνα, όχι η κλασική δωρική Σπάρτη, στη διάλεκτο της οποίας ο Καβάφης άθελά του αποδίδει, ακολουθώντας τον Μπλάκη και τις γνώσεις βέβαια της εποχής του, φαινόμενα της νέας ελληνικής, όπως αυτά που είδαμε, ένας αντιής κτλ. Κτλ. Να το προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο. Οι απόψεις όμως που ενστερνίζεται σε αυτό το μικρό γλωσσικό μανιφέστο ο 28χρονος Καβάφης, οι οποίες αγνοούν τη σημασία της πόλης του και της εποχής που αυτή δημιουργήθηκε, δεν στέκονται ικανές ούτε να τον απομακρύνουν από την ελληνιστική εποχή και την Αλεξάνδρεια ως προς τη θεματολογία, ούτε πολύ περισσότερο να τον προσδέσουν στο άρμα μιας γλώσσας αρχαΐζουσας και αττικίζουσας. Όλοι το γνωρίζουμε ότι όσα και αν είναι τα στοιχεία της καθαρεύουσας στην ποίηση του Καβάφη, βάση των ποιημάτων, βάση της γλώσσας του, είναι η δημοτική, η ομιλούμενη, η γλώσσα του ζωντανού κόσμου. Δεν θα σας κουράσω άλλο με θέματα όπως αυτά που σχετίζονται με την προφορά, με αυτά που υποστηρίζει ο Μπλάκη και μεταφέρει ο Καβάφης όσον αφορά την προφορά της ελληνικής. Θα συνοψίσω λίγο το, ας πούμε, συμπερασματικά θα πω δύο λόγια. Ο Καβάφης, επομένως, όσον αφορά τις γνώσεις του για την ιστορία της ελληνικής, δεν θα μπορούσε, όπως είπαμε, να είναι παρά παιδί της εποχής του και συγκεκριμένα του 1891, όταν γράφει το κείμενό του. Αυτό όμως που έχει σημασία και συνιστά ένα ερώτημα που πρέπει να το εξετάσουμε είναι κατά πόσο οι απόψεις του αυτές συνέβαλαν στην διαμόρφωση του πραγματικά μοναδικού και ιδιάζοντος γλωσσικού του ιδιώματος. Σε ποιο βαθμό οι πεποιθήσεις του αυτές προσδιόρισαν ή επηρέασαν το γλωσσικό του τρόπο. Συνδέεται η ιδιάζουσα γλώσσα του με τις απόψεις του αυτές και πώς.
Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει κανείς και προφανώς αυτήν την συζήτηση δεν θα την ανοίξω. Θα κάνω όμως μια τελευταία σύνδεση με το θέμα της κρίσης, γιατί η θεματική αυτής της συνεδρίας έχει να κάνει με την κρίση. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσω για την κρίση με τον τρόπο που μίλησε ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι μοναδικός. Θα μιλήσω μόνο, θα πω μόνο δύο λόγια, για το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές εμείς οι Έλληνες το θέμα της γλώσσας σε περιόδους κρίσης. Για να δούμε λίγο πότε γράφεται το κείμενο αυτό. 1891. Εποχή συσσωρευμένης κρίσης για την Ελλάδα. 2 χρόνια πριν το επτωχεύσαμεν, 6 χρόνια πριν τον πόλεμο του 1897. Ποια είναι η ιδεολογία της εποχής στο γλωσσικό? Πίσω στα αρχαία. Αρχαία και νέα ελληνικά ένα πράγμα, με μικρά βήματα, όπως έλεγαν διανοούμενοι της εποχής όπως ο Κόντος, με μικρά βήματα σιγά σιγά θα φτάσουμε να μιλάμε όπως οι αρχαίοι Έλληνες. Άκρατος λοιπόν καθαρευουσκιανισμός, όπως έχει υποθεί και από πολλούς άλλους, η καθαρεύουσα, η αρχαΐζουσα ως σωσίβιο του έθνους. Τι κάνει ο Καβάφης, πού πατάει γλωσσικά ο Καβάφης, το είπαμε αμέσως πριν. Στην ζωντανή γλώσσα, στην ομιλούμενη γλώσσα. Δεν κοιτάζει δηλαδή πίσω, αλλά κοιτάζει μπροστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Προστασίου. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νικόλας Μπουλέλης. Προσέξτε, μην τον πείτε Νίκο, γιατί δεν θα απαντήσει. Μόνος Νικόλας. Ο κύριος Νικόλας Μπουλέλης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε, κλείνετε το μικρόφωνο σας. Τι θέλετε? Δεν έκλεισε. Λοιπόν, η παρέμβασή μου είναι διαφορετική από όσες εξαιρετικές προηγήθηκαν χθες και σήμερα. Την ονόμασα προσωπικό καβαφικό διπορικό και αποτελεί ουσιαστικά μια μικρή αναδρομή μέσα από κάποιες εικόνες και σχόλια στον τρόπο με τον οποίο ήρθα σε επαφή με την ποίηση του Καβάφη και συμπορεύομαι μαζί της πάνω από μισό αιώνα σε καιρούς μάλλον χρόνιας κρίσης. Γνώρισα τον Καβάφη, όχι τον ίδιο βέβαια, στις αρχές της δεκαετίας του 60, σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατό του. Ήταν η εποχή της μεγάλης εξόδου των Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Καθημερινά έφευγαν από την Αλεξάνδρεια οικογένειες, πλούσιες, μεσοαστικές, μικροαστικές, φτωχές. Πολλοί ξεπουλούσαν ό,τι περιττό ή ό,τι δεν μπορούσαν να μεταφέρουν και φαίνεται ότι ανάμεσα σε άλλα, τα βιβλία και τα περιοδικά για αρκετούς ήταν βάρος. Σε κάποια παλιατζίδικα λοιπόν, αλλά κυρίως τα καροτσάκια, πλανώδιοι πολιτές πρόσφεραν ανάκατα, διαμάντια και σαβούρα, σε πολλές γλώσσες και σε τιμές που αντιστοιχούσαν μάλλον στην εμφάνιση και τη βιβλιοδεσία. Ήμουν τότε κάπου στην Τρίτη ή την Τετάρτη γυμνασίου και κάθε μεσημέρι, μόλις σχολούσαμε, μαζί με έναν-δύο φίλους, με ανάλογα ενδιαφέροντα, σταματούσαμε στα καρότσια και ψάχναμε για βιβλία με το λίγο χαρτζιλίκι που είχαμε. Υπήρχαν τότε και ένα-δύο ελληνικά βιβλιοπωλεία που πουλούσαν και μεταχειρισμένα. Από εκεί άνοιξαν οι ορίζοντές μας. Από εκεί τα πρώτα ερεθίσματα. Από Ρωμέν Ρολάν μέχρι Τρότσκι και από Ντοστογεύσκι μέχρι Καζαντζάκη και Κορδάτο. Και βέβαια Καβάφης και για τον Καβάφη. Διάβασα τότε πολύ λιγότερα ποίηματά του και περισσότερο αυτά που γράφονταν για αυτόν. Σώθηκαν στη βιβλιοθήκη μου βιβλία του Λεχονίτη, του Γλαύκου Αληθέρση, του ίδιου του Μαλάνου και του Γιαλουράκη. Τα ποίηματα του Καβάφη δημοσιεύονταν σε περιοδικά, όπως η Νέα Ζωή και τα Γράμματα, είτε διάσπαρτα ανάμεσα σε άρθρα και σκίτσα, σε ημερολόγια που έβγαιναν τότε σε καλέσθητους τόμους. Φυλάω ως κόρην οφθαλμού
και αυτό από Καροτσάκη, τα γράμματα του 1917, φυλάδιο 37, με την πρώτη δημοσίευση 4 ποιημάτων του Καβάφη. Γκρίζα, Ιασί τάφος, εν το μηνία θύρ και έτσι πολύ ατένισα. Έτσι, στα σοκάκια του Αταρίν, όπου μέναμε, αυτής της εκπληκτικής πολυπολιτισμικής γειτονιάς μέχρι τη δεκαετία του 60, ξεκίνησε μια παράλληλη και διόλου αντιφατική για μένα μοίηση στις ιδέες της αριστεράς και στην ποίηση του Καβάφη. Τότε χορτάσαμε Μαλάνο και τους συγγραφείς μιας άποψης. Ο Τσίρκας ήρθε αργότερα στη ζωή μου, όχι μόνο με τις αριστουργηματικές πολιτείες του και το διαφορετικό φως που έριξε στον Καβάφη αποκαλύπτοντας έναν ολόκληρο κόσμο, αλλά και με την πολύτιμη φιλία του. Ο Καβάφης άργησε να μπει στα βιβλία που είχαμε στο γυμνάσιο, λίγο πιο πάνω από εδώ. Πρέπει να ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 60, ενώ στην Ελλάδα μπήκε στα νεοελληνικά αναγνώσματα της έκτης γυμνασίου ήδη από το 1950, με την Ιθάκη και τις Θερμοπύλες, σε επιμέλεια, για όσους δεν το ξέρουν, Θεοφύλακτου Παπακοσταντίνου. Κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοί μας, θυμάμαι τον Αργυρούδη και τον Γλιτσό και αργότερα τον νεαρό Καρματζό, μας πρωτομίλησαν για τον Καβάφη, γιατί η τότε παρικιακή σχολική ταγή, εκτός από ακραίη συντηρητική, ήταν και σεμνότυφη και τον θεωρούσαν ακατάλληλο. Μιλώντας για την παρικιακή ηγεσία και τις ευθύνες της εκείνα τα δύσκολα χρόνια για τη μαζική έξοδο Ελλήνων από την Αίγυπτο, αναλογίζομαι την απίθμενη, τουλάχιστον, μικρότητα των τότε κυβερνώντων στην Αθήνα, που προσπαθούσαν να αποτρέψουν την παλινόστηση και οργάνωναν νέους προορισμούς μετανάστευσης σε Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Αμερική. Δηλαδή, μεγαλώναμε στην Αίγυπτο με μια κατεξοχήν ελληνοκεντρική και σε μεγάλο βαθμό εθνικόφρονα εκπαίδευση, προσβλέπαμε ως νέοι σε παραπέρα σπουδές και ζωή στη μητέρα πατρίδα, αφού δεύτερη πατρίδα ήταν η Αίγυπτος, και το ελληνικό κράτος δεν μας ήθελε στην Ελλάδα και μας έστερνε αλλού. Η διπλή μοίηση κορυφώνεται πια στην Ελλάδα. Ελάχιστα χρόνια αργότερα, τον πρώτο χειμώνα της δικτατορίας, βρέθηκα για κάποιο διάστημα να κρύβομαι ως παράνομος αρχικά στο άδειο αλλά φιλόξενο σπίτι φίλου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και ύστερα σε πολλά άλλα. Ένα από αυτά ήταν ένα επιβλητικά επιπλωμένο εσωτερικό διαμέρισμα παλιάς πολυκατοικίας στην Φωκίωνος Νέγρη, όπως ήταν κάποτε η πολυκατοικία της Οδού Λέψιους, που είδαν θέση καλεσμένοι του Ιδρύματος και οι δημοσιογράφοι. Ήταν των πλούσιων γονιών φίλου Αιγυπτιώτη, που το χρησιμοποιούσε για τις ερωτικές συναντήσεις του και ο χώρος και η διακόσμηση παρέπεμπαν στην παλιά καλή Αιγυπτιώτικη εποχή. Αναγκασμένος να μένω κλεισμένος εκεί πολλές ώρες, αξιοποίησα την πλούσια βιβλιοθήκη του, από ξένη λογοτεχνία μέχρι ψυχανάλυση αλλά και Κλάουζεβιτς, προσθέτοντας κι εγώ λίγα μαρξιστικά εφόδια, κάποια παράνομα έντυπα και βέβαια Καβάφη. Ανατρέχω σε αυτή την εικόνα που την έχω συνδέσει τόσο πολύ με τον Καβάφη, γιατί η συνύπαρξη ήταν αρμονική και γόνιμη, ενώ το κλίμα εκείνων των χρόνων ευνοούσε πολλές και ουσιαστικές αναζητήσεις και αμφισβητήσεις. Φαίνεται ότι ο Καβάφης ανταποκρινόταν σε αρκετές από αυτές. Φανταστείτε μόνο σε εκείνο το διαμέρισμα με τα υποβλητικά χαμηλωμένα φώτα του να συνεδριάζουμε ατέλειωτες νύχτες, μερικοί παράνομοι, οργανώνοντας αντιστασιακή δράση και εγώ να αποκοιμιέμαι τα χαράματα διαβάζοντας Καβάφη. Ο μεγάλος Αλεξανδρινός δεν ήταν μόνο πνευματική τροφή ή απόλαυση, έναυσμα για σκέψη, ονειροπόληση, στοχασμό. Ήταν και πηγή έμπνευσης και βοήθεια για τη γλώσσα και την έκφραση. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια φυλακίστηκε μαζί μας. Η κλασική έκδοση του Ίκαρου με τα ποίηματά του, με τη σφραγίδα «Εγκρίνεται» και «Εγκληματικέ φυλακέ Αιγίνης» και αργότερα «Κέρκυρας» και με την αφιέρωση αγαπημένων προσώπων, με συντρόφευε πάντα. Θυμάμαι πάντα με νοσταλγία, ναι μην απορείτε, τις ατέλειωτες ώρες
στην αυλή και στους θαλάμους των φυλακών της Έγινας με τον Παύλο Ζάνα, εκείνος να μεταφράζει Προύστ και εγώ τον Φραντς Φανόν και να ανατρέχουμε συχνά στον Καβάφη και σε άλλους βέβαια για να βρούμε τη λέξη ή την εικόνα που ψάχναμε. Μια παρένθεση αφού ανέφερα την Έγινα, δεν αντέχω στον πειρασμό να το πω εδώ στην Αλεξάνδρεια. Η Έγινα μου υπενθυμίζει πάντα την ακατάλητη σχεδόν υπαρξιακή σχέση μου με τους μεγάλους ευεργέτες ή ηγέτες από τον απόδημο ελληνισμό. Από την Τοσιτσέα Δημοτική Σχολή και το Αβερόφιο Γυμνάσιο Αλεξάνδριας έφτασα αισίως στις φυλακές Αβέροφ και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας μετακινήθηκα με άνεση στο άλλο ευαγές ίδρυμα του Καποδίστρια, αυτό που μετατράπηκε στις φυλακές της Έγινας. Ευχαριστώ. Το έργο λοιπόν του Καβάφη λειτουργήσε και λειτουργεί πάντα για μένα ως σημείο αναφοράς, ως αφομοιωμένο πλέον κριτήριο για κορυφαίες επιλογές για τη στάση ζωής. Αυτό ισχύει για όσους βέβαια δεν έχουν προσκοληθεί δογματικά και αμετάκλητα σε κάποια πρότυπα, για όσους επιμένουν να αναρωτιούνται, να ψάχνονται. Ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας, η ποίηση του Καβάφη λειτουργήσε προωθητικά, θα έλεγα, με τον τρόπο της, στη χειραφέτηση, ερωτική και σεξουαλική, πολλών και από πολλές γενιές. Όμως επειδή δεν έλειψαν, για να πάω και στις κρίσεις, δεν έλειψαν και δεν λείπουν οι καιροί των κρίσεων, μεγάλων ή μικρών, ποτέ δεν έλειψαν και τα διλήμματα, η αμφιταλάντευση ανάμεσα στην προσφορά, στην ένταξη, στη συλλογική προσπάθεια με προσωπικό κόστος και θυσίες και απ' την άλλη η ατομική εξασφάλιση, προσωπική ευτυχία και απόλαυση, η ασφάλεια της απόστασης. Για όσους αυτός ο διάλογος και αυτή η αναζήτηση δεν τελειώνει, υπάρχει το έργο του Καβάφη πάντα για να τους προσγειώνει ή για να τους απογειώνει. Ιδιαίτερα όσοι γοητεύονται από τα φαινομενικώς ασυμβίβαστα. Αφού λοιπόν μίλησα στην αρχή για μίηση στην αριστερά και στον Καβάφη, πιστεύω ότι ο Αλεξανδρινός ποιητής συνέβαλε αποφασιστικά σε μια μακρά, συνεχή προσπάθεια δικής μου αυτογνωσίας για το ωραίο και συνάμα τραγικό ταξίδι της αριστεράς στην εποχή μας. Τα μονοπάτια της σκέψης και των αισθήσεων για τον καθένα μας είναι διαφορετικά. Αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι η αίσθηση και ο στοχασμός του Καβάφη, η παγκοσμιοποιημένη ελληνικότητά του, είναι ξένη ή αντιφάσκη με μια αριστερή και διεθνιστική προσέγγιση του κόσμου. Ο Καβάφης έβαλε βαθιά μέσα μου το σαράκι της αμφισβήτησης και της αμφιβολίας για τις κατεστημένες αρχές και αξίες. Αυτή είναι ίσως η δική μου προσωπική στοχαστική προσαρμογή. Και μιας που είμαστε στην Αλεξάνδρεια, μια πόλη όπου φοίτησε για λίγα χρόνια και ο Έντουαρντ Σαΐντ, εδώ πιο πάνω, στο Victoria College, όπου απαγορεύονταν, ήταν οι φοιτητές, μαθητές, ήταν Άγγλοι, ήταν Αιγύπτιοι, Έλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι, Μαλτέζοι, Αρμένιδες, παλιότερα Εβραίοι, αλλά απαγορευόταν να μιλάνε μέσα στο σχολείο οποιαδήποτε γλώσσα, μόνο αγγλικά. Επειδή λοιπόν αναφέρθηκε και ο Έντουαρντ Σαΐντ, πιστεύω ότι ο οριενταλισμός του Καβάφη είναι μάλλον ανώδυνος, καθώς το όριμο έργο του ενσωματώνει ισορροπημένα την Ανατολή στο σύμπαν που διαμόρφωσε. Ουσιαστικά δηλαδή ο Καβάφης υπονομεύει με αριστουργηματικό τρόπο την ίδια τη σύλληψη του οριενταλισμού. Ελπίζω να μου συγχωρήσετε αυτό τον προσωπικό και αρκετά εξομολογητικό τόνο, κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω μια δικαιολογία. Είμαι Αλεξανδρινός και από εκείνους που δεν πρόκειται να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρεια ποτέ. Κλείνοντας, θέλω να απευθύνω μόνο μία φράση στους Αιγύπτιους συμπατριώτες μου. Μωατίνη, θα με διορθώσει ο Σαμουήλ αργότερα. Μωατίνη αλάιζα, σαϊντάτι σαντάτι. Κάμα τα αραφούν, λακά τα χάρατ, ταργέματ, κασάεντ, αλσάερ, αλεσκανταράνι, αλκαμπίρ, Κωνσταντίν Καβάφης, ηλα λόγα λαραμπέια, χαουάλι σιτίν σένα. Λακενάχα, αλάν, ασπάχατ, μούλκαν, للمصريين ولكل العرب وفي ختام
كلمتي وأدو أن أقول أن هذا العمل الشعري الراية ذات الصدى العالمي كان ممكنا فقط في زمان ومكان واحد في الإسكندرية في مصر. ευχαριστώ. Εάν θέλετε να σας το πω και ελληνικά. Όχι. Το είπε. Αυτό ήθελα να πω. Ήταν τόσο ωραίο αυτό που μας είπε ο κύριος Βουλιαρίς. Καλύτερα να μην ξέρουμε τι είναι και να μην το καταλαβαίνουμε. Πιστεύω αυτό είναι καλύτερο να μην το μεταφράσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος θέλει ερώτηση, νομίζω ότι έχουμε καιρό για ορισμένες ελάχιστες ερωτήσεις και ακόμη μικρότερες απαντήσεις. Το βάθος. Μπορώ να κάνω μία ερώτηση. Ευτυχώς που υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Ξέρετε, για να κάνω λίγο χιούμορ, θα βγαίναν στο διαδίκτυο αυτά τα... Γιατί μιλήσατε για το πριν και το μετά. Συμπόσιο με Πασόκ, συμπόσιο με ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε. Είχε δώσει μία... Έκανε μία ομιλία στα τέλη Μαΐου εδώ ένας καθηγητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, Ελληνοαμερικανός που διδάσκει στην Αμερική, ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι ο Καβάφης γι' αυτόν είναι πιο πολύ Αλεξανδρινός και κοσμοπολίτης ποιητής. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δημηρούλη κυρίως, γιατί είπε και αυτός όπως και άλλοι ότι ο Καβάφης ξεκάθαρα το λέει κιόλας ότι είναι Έλλην ποιητής και μάλιστα λέει και για την Αλεξάνδρεια που έπαθε από τους πολέμους βλάβη. Αυτή τη στιγμή η Αλεξάνδρεια παθαίνει βλάβη λόγω ανοικοδομήσεως. Εσείς που έχετε έρθει πριν από κάποια χρόνια το βλέπετε πολύ έντονο. Και επίσης λέει ότι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα ποίηματα, ομολογώ, ότι ο κρατεός αραβισμός τώρα επικρατεί, όπως καλή ώρα τώρα, και εγώ ελληνποιητής το ελληνικό μου έργο έκανα στο έδαφος της. Πιστεύω ότι ο Καβάφης, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, αναμφισβήτητα ήταν Έλληνας ποιητής, ασχέτως αν έζησε στην Αλεξάνδρεια σε όλη τη ζωή, και το ότι είναι Έλληνας δεν τον εμποδίζει να είναι και διεθνής ποιητής. Απλώς για μένα το ότι έχει αυτό το πεζολογικό ύφος τον κάνει και πιο εύκολο να μεταφραστεί, πιστεύω. Δεν ξέρω οι ειδικοί τι θα μπορούσαν να πούνε. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Καβάφης, εφόσον ήταν και καλός γνώστης της Αγγλικής, να γράψει και σε μία άλλη γλώσσα. Υπάρχουν παραδείγματα πολύ σημαντικών λογοτεχνών, οι οποίοι γράψανε σε γλώσσα και ενώ η μητρική τους γλώσσα ήταν άλλη, έγιναν διάσημοι γράφοντας, ας πούμε, όπως ο Κόνραντ ή ο Νάμποκοφ. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι η ερώτησή σας ήταν λίγο περίπλοκη, θα σταθώ στο τελευταίο που είπατε, αν θα μπορούσε να γράψει. Είχε γράψει στη νεότητά του κάποια ποίηματα σε αγγλική γλώσσα, όπως επίσης και κάποια ημερολόγια του είναι στα αγγλικά, δεν είναι στα ελληνικά. Τώρα, το άλλο περί διεθνούς, κοσμοπολίτη, Αλεξανδρινού, δεν κατάλαβα αν υπάρχει ερώτηση γι' αυτό. Όχι, σας λέω, είχε υποστηρίξει εδώ ένας καθηγητής ότι τον θεωρεί πιο πολύ Αλεξανδρινό και κοσμοπολίτη ποιητή από ότι Έλληνα. Δεν νομίζω να υπάρχει... Καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θα συνιστούσα σιγά σιγά να αφήσουμε τον Καβάφη ήσυχο, γιατί το έχουμε παρακάνει πια με τον... Αν μου επιτρέπει να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, δεν θα απαντήσω στην ουσία γιατί είμαι αναμόδιος, αλλά τι θα πει κοσμοπολίτης, τι θα πει Έλληνας, δηλαδή όλες αυτές οι λέξεις για να κατηγοριοποιήσουμε, να τις ορίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Γιατί τις γενικές κατηγορίες, εγώ πιστεύω ότι δεν ορίζονται αυτά με απόλυτη λεπτομέρεια. Πάντως, εγώ δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Το
Πάρα. Ναι, θα γίνει παρουσίαση στις 7.30 του ποιητικού αλφαβήτου, αλλά νομίζω θα γίνει κάπου δίπλα. Δεν είμαι βέβαιος που θα γίνει, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε, κάποιος θα είναι αρμόδιος να σας πληροφορήσει. Εγώ είμαι ένα αρμόδιος. Δεν ξέρω. Εσείς δεν ξέρετε που είναι. Πολύ. Κάτι τελειώνει εδώ το συνέδριο, έτσι δεν είναι? Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον. Όχι, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγη συζήτηση τώρα 10 λεπτά, καθότι ουσιαστικά εδώ τελειώνει το συνέδριο. Και αν και ο κύριος Βουλέλης θέλει να κάτσει να μας πει και λίγο περισσότερο, να πάρουμε αυτή την ευκαιρία, αλλά μπορούμε και να το σταματήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σταματήσουμε δεν σταματήσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διοργάνωση και ξέρουμε και πόσο το Ίδρυμα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ανασυνταχθεί, να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και ήταν πολύ ωραία οργανωμένα τα καβάφια ξανά. Αυτό. Να πω και εγώ βελτιωμένα και επαυξημένα, Πρόεδρε. Να πω και εγώ βελτιωμένα και επαυξημένα όσα είπε ο κ. Καθηγητής από Μπουστά. Ναι, αυτό γιατί χρειάζομαι για τη βελτίωση και την επαύξηση. Και πραγματικά να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας που μας δώσατε μια εξαιρετική ευκαιρία που στη ζωή των περισσότερων από όλους από εμάς θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, θεμελιακό χαρακτήρα. Αυτό που έχω να πω και σε σχέση και με την ερώτηση που έκανε ο αγαπητός φίλος από εκεί είναι ότι ό,τι πρέπει να μας απασχολήσει του Λοιπού σε σχέση με τον Καβάφη είναι αυτό ακριβώς. Πώς εννοεί την ελληνικότητα. Ναι, πώς εννοεί την ελληνικότητα, άρα και πώς εννοεί τον κοσμοπολιτισμό. Ο ίδιος είναι πολίτης του κόσμου μέσα από, μέσα από το να είναι ελληνικός. Το επαναλαμβάνει αυτό και έχει ένα λόγο να το επαναλαμβάνει. Έχουν ανοιχτεί τα τελευταία χρόνια αρκετά θέματα με τον Καβάφη. Δεν συζητηθήκανε σήμερα. Θα ξέρετε ίσως ότι έχει κατηγορηθεί ανοιχτά για φασίστας. Σαν φασίστας. Υπάρχει ένα κομμάτι παραφιλολογίας. Ναι, κατέπεσε, αλλά σε ένα κομμάτι κόσμου που ενημερώνεται αποκλειστικά από το ίντερνετ, μπορεί και να δηλητηριάστηκε αυτό το κομμάτι του κόσμου από αυτά από τις βλακίες και αθλειότητες ταυτόχρονα. Επίσης, υπάρχει ένα πρόβλημα με την, πώς να την πω, μερική αλλίωση του καβαφικού μηνύματος όταν δίνουμε απόλυτη αξία και αντιμετωπίζουμε σαν δόγμα ιστορικό, αποδεδειγμένο δηλαδή από την ιστορία, την περίφημη εκείνη φράση του για την ιδιότητα που δεν έχει η ανθρωπότητα τιμιωτέρα. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο ποίημα. Δεν είναι δόγμα αποδεδειγμένο από την ιστορία αυτό. Και σε αυτή τη φράση του Καβάφη, ο δαίμον της ηρωνίας είναι εκείνος που τη συντάσσει. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι τη φράση τη συντάσσει ένας σοφιστής κατά παραγγελία μιας τεθλιμμένης δεσπίνης για τον θάνατο του προσφυλούς της προσώπου, δηλαδή του τεθνεώτος, τον οποίον υπερεξυμνεί δια της σοφιστικής μεθόδου, διότι στην αυλήν εκείνην εσιτίζεται ο σοφιστής. Και λέει χοντρά ψέματα. Ο Καβάφης είναι δαίμον και εκεί, δαίμον της ηρωνίας. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό, γιατί αλλιώς πατάμε την πατάτα και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα γνώρισμα της ελληνικής, της καθαυτό ελληνικής κρίσης. Αν δεν κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας και να είναι ο πραγματικός μας καθρέφτης, δεν θα την ξεπεράσουμε την κρίση. Θα νομίζουμε ότι η ιστορία εξακολουθεί να μας οφείλει. Βλέπω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε κάποιο βαθμό και οι αγαπημένοι μας εδώ στην Αίγυπτο, οι φίλοι Αιγύπτιοι, έχουν το ίδιο σε κλετάκι με εμάς. Και αυτοί πιστεύουν ότι η ιστορία τους οφείλει. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ισχύουν. Η ιστορία παίρνει και δίνει όποτε αυτή αποφασίσει. Δεν χρωστάει ούτε στους Έλληνες, ούτε στους Εβραίους, ούτε στους Ινδούς, ούτε στους Κινέζους. Παίρνει από όλους για να φτιάξει το μέλλον της. Αυτή τη στιγμή το μέλλον της είναι χαοτικό. Κρεμόμαστε από την πρωινή διάθεση ενός ανθρώπου που
ηγεμονεύει στον πλανήτη και δεν μπορεί να γράψει παραπάνω από 10 λέξεις την ίδια πρόταση, ενώ τον εξαιρετικό κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Λοιπόν, για τον οποίο ο Καβάφης θα ήταν πιο δύσκολος και από τον Αριστοτέλη. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας από τα βάθη της ψυχής μας και εκ μέρους και όσων αυτή τη στιγμή απουσιάζουν, ενώ φίλων, συνέδρων, καθηγητών. Ναι, δύο πράγματα. Εγώ θα επιμείνω λιγάκι, ίσως έστω μία φράση για κλείσιμο, γιατί έχω στο νου μου τον Καβάφη σαν έναν όχι και τόσο γλυκό άνθρωπο, δύσκολο άνθρωπο. Και έχω στο νου μου τον Μοσκόφ, δεν έχω γνωρίσει κανέναν από τους δύο, σαν έναν πολύ γλυκό άνθρωπο. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πόσο ένας ανέδειξε τον άλλον ή αναδείχθηκε μέσα από αυτόν. Δηλαδή, μία κουβέντα ακόμα για τον Κωστή Μοσκόφ και μία πρόταση που με ενδιαφέρει και δημοσιογραφικά. Επειδή βλέπω στο κοινό κορίτσια και αγόρια ντόπια, θα ήθελα πραγματικά, μια και έχουμε υπέροχο διερμηνέα, αν θέλουν οι ίδιοι, είναι 3-4 άτομα που βλέπω, μακάρι να είναι περισσότεροι, να μας πούνε μία πρόταση, γιατί τους βλέπω και τις δύο μέρες να είναι εδώ και να παρακολουθούν σχεδόν με ευλάβεια. Κάποια στιγμή δεν υπήρχε μετάφραση και διαμαρτυρήθηκαν. Δεν είναι εδώ για να είναι, είναι εδώ για να ακούσουν. Οπότε θα ήθελα έστω μία πρόταση από αυτούς τους ανθρώπους για πώς άκουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, τους προτρέπω, τους το ζητάω, τους ρωτάω. Είμαι Αιγυπτιώτης, μένω στην Αθήνα και έχω μία επαφή διαρκή με την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Αν φινταλαντευόμουν αν θα έρθω αυτό το τετραήμερο για τα Καβάφια και λόγω οικονομικών και λόγω χρημάτων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι το ξεκίνημα στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, το τελετουργικό, ήταν κάτι που μπορούσα να το φανταστώ. Όμως, εχθές και σήμερα, οι εισηγήσεις όλων των εξαιρετικών επιστημόνων ήταν μάθημα, ήταν σχολείο για μένα. Μπορώ να σας πω ότι κράτησα πάρα πολλές σημειώσεις για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, να τα ανατρέξω και σαν ένας απλώς, ας πούμε, θεατής, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου, κύριε Πρόεδρε, και όλοι όσοι συμμετείχαν, γιατί πραγματικά αυτό το διήμερο ήταν πολύ υψηλό. Ήταν σχολείο. Και μακάρι να υπάρχει και μία συνέχεια από όλη αυτή την ύλη που σχεδιάστηκε, ετοιμάστηκε, και για την Αθήνα, γιατί ήταν πάρα πολύ σπουδαία αυτές οι δύο μέρες για μένα. Και θα ήθελα ειλικρινά, γιατί πάντα παραπονιόμαστε, θα ήθελα ειλικρινά να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Προσωπικά ευχαριστώ και ο ίδιος. Μας δίνεται θάρρος και υποσχόμαστε να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Όχι, να υποσχεθείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα εκδοθούν πρακτικά του συνεδρίου. Να υποσχεθείτε ή να δεσμευτείτε όσο μπορείτε ότι θα γίνει προσπάθεια να εκδοθούν τα πρακτικά του συνεδρίου και μάλιστα να μεταφραστούν και στα αραβικά. Σώμα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει, αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Μεθαίνω ελληνικά στην Αλεξάνδρεια. Νομίζω ο Καβάφης
ήταν στην Αλεξάνδρεια με το σώμα του, αλλά ενώ το μυαλό του. Το μυαλό του Καβάφης ήταν στη Ρουμανική ή Βυζαντινή. Πού είναι η Αιγυπτιακή στο πόημα την κατάσταση. Άνθρωπος Αιγυπτιακός δεν υπάρχει. Ίσως ο φίλος του είναι Αλεξανδρινός, αλλά το μυαλό άλλο, όχι στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ορίστε. أنا كنت عايز أعرف لو هو كان بيتكلم عن المعاناة أو أزمة الأخلاق. ما فيش ترانسليشن. Μια στιγμούλα έχει την καλοσύνη να καλωδιωθούμε. كنت عايزة أعرف لو هو أما اتكلم عن الأخلاق والمعاناة أو الظلم إزاي ظهرت المرأة في الأعمال بتاعته؟ Η ερώτηση είναι... εντάξει. Για πες το γιατί θα ακούσουμε λοιπόν. Ας παίρνει η θέση της γυναίκας στο έργο του Καβάφη. Και πώς την αντιμετωπίσω. Τώρα αυτά τα μεταφράζει ο Σαμουήλ επάνω. Όσο ξέρω, το ξέρουν και όσοι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλές γυναικείες παρουσίες στην ποιήση του Καβάφη. Κυρίως βασίλισσες, είτε εν ενεργεία, είτε αποσυρμένες. Ή ακόμη υπάρχουν πολλές υπηρέτριες που επιμελούνται ασθενείς και ούτω καθεξής. Και βέβαια στα πρώτα ποίηματά του, της νεότητάς του, υπάρχουν και δύο-τρία ερωτικά, ετερόφυλλα ερωτικά ποίηματα. Τώρα, πώς, αν θέλετε να σας πω πώς αντιμετωπίζει τη γυναίκα, θα πρέπει να πιάσουμε ένα-ένα τα ποίηματα όπου αναφέρονται γυναίκες και να δούμε αν υπάρχει κάποια... Πάντως, δεν είναι μειωτική η στάση απέναντι στις γυναίκες. Μπορεί να χαρακτηρίζονται με διάφορους... ας πούμε, υπενιγμούς ή με διάφορα σκοπτικά σχόλια όταν χρειάζεται, αλλά δεν είναι η γυναίκα. Έχει κάποιο ρόλο, όχι πολύ μεγάλο, όπως έχουν τα αγόρια ή τα ανδρικά σώματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε με τα σημερινά δεδομένα, ας πούμε, φεμινιστή ή αντιφεμινιστή. Μιλάμε τώρα για μια εποχή που είναι μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όπου οι συνθήκες γενικώς της αντιμετώπισης και της θέσης που είχαν οι γυναίκες στην κοινωνία ήταν διαφορετική από ό,τι είναι η σημερινή. Δεν ξέρω αν αυτό απαντά κάπως στο ερώτημά σας. Ήθελα να συμπληρώσω, πολύ προφανώς συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος, και υπάρχει και μια συζήτηση στη βιβλιογραφία για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πολλοί αναγνώστες αισθάνθηκαν αυτή την απορία.
κάποιοι αναγνώστες και αναγνώστριες δικαίως θέλησαν να υπερασπιστούν το καβαφικό έργο, λέγοντας ότι έχει και κάποιες μητέρες, έχει και κάποιες βασίλισσες, όπως είπατε. Υπάρχουν όπου χρειάζεται, δηλαδή δεν σβήνονται οι γυναίκες. Θεωρώ όμως ότι είναι ώρα να πούμε ότι καλός ή κακός, ο κόσμος του Καβάφη είναι ένας κόσμος ανδρών, το οποίο δείχνει και τα όρια αυτού του ποιητικού προγράμματος, αλλά δείχνει, είναι ένας κόσμος ανδρών. Και ταυτόχρονα, επειδή είναι ένα ποιητικό πρόγραμμα τόσο βασισμένο σε ζητήματα αισθητικής, μνήμης, προσωπογραφίας, ιστορικής προοπτικής κλπ. Ταυτόχρονα το ίδιο αυτό έργο μας δημιουργεί τη διάθεση να το διαβάσουμε και αλληγορικά και μεταφορικά εκεί που στην επιφάνεια είναι ρεαλιστικό και με πολλούς άλλους τρόπους. Σύνδεσης, ταύτισης, αποτάύτισης. Άρα είναι ένας κόσμος ανδρών στο οποίο αν το δούμε στα 100 χρόνια της πρόσληψής του, συμμετέχουν και τόσες πολλές γυναίκες, γιατί στο καβαφικό πρόγραμμα, με όλους αυτούς τους τρόπους που είπα, συμμετέχουμε όλοι μας. Γι' αυτό, η γυναίκα δηλαδή στο καβάφι πολύ συχνά είναι και αναγνώστρια. Και είναι και η κριτικός. Και είναι και η δασκάλα που τον φέρνει σε μια τάξη, ενώ η τάξη ενώ δεν υπάρχει στο ορολόγιο πρόγραμμα. Αυτή που θα μιλήσει στα παιδιά, ακόμα και για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, φέρνοντας ένα ποίημα που μπορεί να είναι ιστορικό και να μην μιλάει για τη θέση της γυναίκας. Πρέπει να δούμε και αυτό. Παραδεχόμενοι όμως ότι στο ρεαλιστικό επίπεδο μιλάει κυρίως για έναν κόσμο ανδρών. Ναι, και χωρίς να προσβάλλει τις γυναίκες. Όπως είπε ο κύριος, αλλά το είπε ο κύριος Δασκαλόπουλος. Δεν προσβάλλει, αλλά και γιατί να τις προσέβαλε. Αυτό ίσως συνδέεται με ένα στερεότυπο. Μπορώ να πω κάτι, νομίζω έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά ήθελα να πω κάτι στον κύριο που στην αρχή ανέφερε την δικιά μου γνώμη για τον Καβάφη, τώρα που τελειώνουμε. Βέβαια, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Πραγματικά, ήταν μια συνάντηση που σε κάνει να ξανασκέφτεσαι πολλά πράγματα και κυρίως να βάζεις και στον εαυτό σου ερωτήματα που μέχρι τώρα δεν είχες βάλει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι το σκεφτόμουν πολύ αυτό, ότι οι ποιητές είναι μονόγλωσσοι. Μπορεί ως άνθρωποι να είναι πολύγλωσσοι, να μιλάνε πολλές γλώσσες, αλλά όταν είναι να γράψουν ποιήση, συνήθως έχουν μία γλώσσα. Ο Καβάφης λοιπόν, αν είναι Έλληνας, ελληνικός, οικουμενικός, όπως θέλετε, πέστε τον, αλλά έγραψε ελληνικά. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αφήσεις στην άκρη, μέσα την οικουμενικότητα, στον κοσμοπολιτισμό του και σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί αγνοεί κανείς το πιο βασικό πράγμα που είναι η τέχνη, το μέσον. Και δεν μπορεί κανείς αυτό το πράγμα να το αφήνει στην άκρη και να μιλάει μόνο για όλα τα υπόλοιπα. Η ποίηση είναι μία αναμέτρηση με τη γλώσσα. Και η αναμέτρηση του Καβάφη ήταν όπου και αν ήταν, στην Αλεξάνδρεια, οπουδήποτε, στην Κωνσταντινούπολη, ήταν με την ελληνική γλώσσα κατά κύριο λόγο ως τέχνη. Και αυτό για μένα είναι κρίσιμο. Ελπίζω και του χρόνου με υγιέν που λένε.